Ρολά μελιτζάνας με τυροκαυτερή. Φτιάχνει 10 ρολά. Αυτή είναι μια δική μου δημιουργία για πικάντικα ρολά μελιτζάνας. Ένα ιδιαίτερο ορεκτικό όπου οι μελιτζάνες ψήνονται τέλεια στη σχάρα, μαριναρισμένες με πλούσια σάλτσα σκόρδου και ξιδιού. Στη συνέχεια λύφονται με τη φημισμένη πικάντικη τυροκαυτερή. Για φινίρισμα, τυλίγονται και διακοσμούνται όμορφα με μαριναρισμένα φρέσκα λαχανικά για ένα εκπληκτικό κρύο μεζέ. Πολύ ορεκτικά, ιδανικά για να συνοδεύσετε ούζο ή μπύρα ένα καλοκαιρινό βράδυ με φίλους. Αν λοιπόν σας αρέσει η τυροκαυτερή, πάμε να σας δείξω πώς να ετοιμάσετε αυτό το φανταστικό συνδυασμό και να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας. Κατάλληλα για χορτοφάγους. Υλικά. Υλικά για τις μελιτζάνες στη σχάρα. Περίπου 600 γραμμάρια, 2 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες. 30 ml, 2 κουταλιές σούπας, ελαιόλαδο. 15 ml, 1 κουταλιά της σούπας, βαλσάμικο οξύδι. 1 σκελίδα σκόρδο. Φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. 10 μεγάλες χοντρές οδοντογλυφίδες. Υλικά για την τυροκαυτερή. 150 γραμμάρια τυρί φέτα, μαλακιά. 25 γραμμάρια γλυκιά ψητή πιπεριά φλωρίνης. 2 με 3 καυτερές πιπεριές τσίλι, τουρσί. 50 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό με 2% λιπαρά. 30 ml, 2 κουταλιές σούπας, ελαιόλαδο. 15 ml, 1 κουταλιά της σούπας, λευκό ξύδι. Μισή σκελίδα σκόρδο. Προαιρετικά, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα ή φρεσκοαλεσμένο πιπέρι. Υλικά για το γαρνίρισμα. 1 με 2 καρότα. 1 τέταρτο από κόκκινη πιπεριά. 1 τρίτο από αγγούρι, μόνο τα φλούδια. 30 ml 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. 15 ml 1 κουταλιά της σούπας βαλσάμικο ξύδι. Μέθοδος. Ετοιμάστε την τυροκαυτερή νωρίτερα ή και την προηγούμενη μέρα. Πρώτα κόψτε και αφαιρέστε τους σπόρους και τα κοτσάνια από τις καυτερές πιπεριές. Μετά κόψτε τις σε μικρότερα κομμάτια. Χρησιμοποίησα μόνο 2 καυτερές πιπεριές στη συνταγή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 αν σας αρέσει η τυροκαυτερή να είναι πολύ πικάντικη. Τοποθετήστε τη φέτα κομμένη σε κομμάτια σε ένα επεξεργαστή τροφίμων ή blender. Προσθέστε το γιαούρτι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το ξύδι, τη γλυκιά και τις καυτερές πιπεριές. Χτυπήστε όλα τα υλικά για κάνα 2 λεπτά μέχρι να γίνουν ένας παχύρευστος πολτός. Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να αναμίξετε τα υλικά λίγο πριν συνεχίσετε να τα πολτοποιείτε. Μην πολτοποιήσετε τελείως τα υλικά, δεν χρειάζεται σε αυτή τη συνταγή. Μόλις η τυροκαυτερή είναι έτοιμη, δοκιμάστε τη γεύση της. Προσθέστε τις υπόλοιπες καυτερές πιπεριές και πάπρικα αν την προτιμάτε πιο πικάντικη ή προσθέστε λίγο γιαούρτι αν είναι υπερβολικά καυτερή και θέλετε να την γλυκάνετε. Στη συνέχεια, αδειάστε τη σε ένα μπολ. Βάλτε τη σκεπασμένη στο ψυγείο για τουλάχιστον 1-2 ώρες για να δέσει και να κρυώσει. Ψήστε τις μελιτζάνες. Ενώστε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο και το βαλσάμικο ξύδι. Αλατοπιπερώστε τη σάλτσα με φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Προσθέστε το σκόρδο λιωμένο. Χτυπήστε όλα τα υλικά με σύρμα μέχρι να αναμειχθούν καλά. Κλείντε τις μελιτζάνες και αφαιρέστε το κοτσάνι τους. Κόψε τις σε στενόμακρες φέτες, πάχους περίπου μισό με 1/100. Ανάψτε μια γκριλιέρα, ηλεκτρική τοστιέρα, σε δυνατή θερμοκρασία. Συμβουλή πρώτη.
Εναλλακτικά μπορείτε να ψήσετε τις μελιτζάνες στο μπάρμπεκιου ή να χρησιμοποιήσετε ένα σχαροτήγανο ή να τις μαγειρέψετε στο γκριλ του φούρνου. Συμβουλή δεύτερη. Προσαρμόστε το χρόνο ψησίματος. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πού ψήνετε τις μελιτζάνες και πόσο ισχυρή είναι η ψιστιέρα σας. Μόλις η γκριλιέρα ζεσταθεί, τοποθετήστε πάνω της τις φέτες μελιτζάνας. Ψήστε τις για περίπου 20 λεπτά συνολικά, γυρίζοντας κάθε 5 λεπτά, έτσι ώστε να γκριλαριστούν σε κάθε πλευρά. Ενδιάμεσα, απλώστε τη σάλτσα μερικές φορές με πινελάκι και από τις δύο πλευρές των μελιτζανιών, μέχρι να τελειώσει. Μόλις ψηθούν οι μελιτζάνες, αφαιρέστε τις από τη σχάρα σε ένα μεγάλο πιάτο και αφήστε τις εκεί να κρυώσουν εντελώς. Στη συνέχεια καλύψτε το πιάτο με πλαστική μεμβράνη και βάλτε τις στο ψυγείο για να κρυώσουν καλά πριν συνεχίσετε με τη συνταγή. Ετοιμάστε τη γαρνιτούρα. Ανακατέψτε μαζί το ελαιόλαδο με το βαλσάμικο ξύδι. Πλύντε και ψιλοκόψτε τα καρότα σε πολύ λεπτές μακριές λωρίδες. Βάλτε τις στο μπολ με το λάδι και ξύδι. Πλύντε και ψιλοκόψτε το 1 τέταρτο μιας κόκκινης πιπεριάς σε πολύ λεπτές μακριές λωρίδες. Βάλτε τις στο ίδιο μπολ. Πλύντε και στεγνώστε το 1 τρίτο ενός αγγουριού. Ξεφλουδίστε το και στη συνέχεια κόψτε τις φλούδες του σε πολύ λεπτές και μακριές λωρίδες. Βάλτε τις στο ίδιο μπολ. Με ένα κουτάλι ανακατέψτε όλα τα λαχανικά έτσι ώστε η σάλτσα μαρινάδα να πάει παντού. Σκεπάστε το μπολ και βάλτε και αυτό στο ψυγείο. Φτιάξτε τα ρολά μελιτζάνας. 2-3 ώρες αργότερα βγάλτε όλα τα μπολ από το ψυγείο. Τοποθετήστε μια φέτα μελιτζάνας πάνω σε μια σανίδα. Απλώστε μια κουταλιά τυροκαυτερή στη μία πλευρά της. Τυλίξτε τη μελιτζάνα και γυρίστε την ώστε να σταθεί όρθια. Για γαρνίρισμα τοποθετήστε στην κορυφή μερικές λωρίδες αγγουριού, καρότου και πιπεριάς. Τρυπήστε το ρολό με μια παχιά οδοντογλυφίδα για να το βοηθήσετε να παραμείνει στη θέση του. Επαναλάβετε και για τις 10 φέτες μελιτζάνας. Σημείωση. Μπορείτε να τα φτιάξετε 2-3 μέρες πριν τα σερβίρετε. Σημείωση. Δεν χρησιμοποίησα όλη την τυροκαυτερή. Βάλτε τα ρολά μελιτζάνα σε στενόμακρη πιατέλα ή ξύλινη σανίδα. Μόλις είναι έτοιμα, καλύψτε τα με πλαστική μεμβράνη και βάλτε τα ξανά στο ψυγείο για να κρυώσουν καλά. Πρόταση σερβιρίσματος. Τα σερβίρετε κατευθείαν από το ψυγείο πολύ κρύα. Για καλοκαιρινό μεζέ, τα σέρβιρα με τα καταπληκτικά μου λαλάγκια και σπιτικό ψωμί με τη δική μου πάστα ελιάς. Παρουσίαση, check. Γεύση, check. Απόλαυση, check. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.